Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να είσαι νόμιμα παράνομο. Τι εννοώ? Η Apple γενικότερα φημίζεται για την ασφάλεια που έχει. Apple σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα τηλέφωνο το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να το πλησιάσει κανένας. Πόσο σου φαινόταν όμως αν σου έλεγα ότι η Apple σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι και νόμιμα παράνομος? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες ερωτές σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe, καθώς οι περισσότεροι δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς Instagram και dimitjo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τι σας έχω για σήμερα? Σήμερα σας έχω κάτι το οποίο, όπως λέει και ο τίτλος, πώς να γίνεις νόμιμα παράνομος. Γενικότερα στην Ελλάδα δεν μπορείς εύκολα να έχεις πρόσβαση. Λόγω πνευματικών δικαιωμάτων έχουν αρχίσει να αποτρέπουν και να κλείνουν σελίδες και να μην σου επιτρέπει να ανοίξεις σελίδες να κατεβάσεις torrent. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το βίντεο θα υπάρχει στο κανάλι και κατά πόσο θα είναι online. Οπότε, όσοι περισσότερο το δείτε, τόσο το καλύτερο. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το πώς μπορείς με το iPhone σου και το Mac σου και φυσικά το iPad σου, προφανώς, να μπορείς να ανοίγεις σελίδες τέτοιου τύπου. Σελίδες δηλαδή που θες να κατεβάσεις torrent ή να δεις online ταινίες και η κυβέρνηση τις έχει κλειδώσει. Τι εννοώ? Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω ότι η βασική προϋπόθεση για να δεις αυτό το βίντεο είναι να πληρώνεις iCloud και να έχεις τη δυνατότητα του iCloud Plus. Δηλαδή, να πληρώνεις τις συνδρομές για να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα του iCloud Plus. Το iCloud Plus, ναι, μεν είναι χώρος, αλλά σου δίνει και τις υπόλοιπες δυνατότητες που σου δίνει το iCloud. Αν πας δηλαδή στις δυνατότητες του iCloud Plus, το iCloud Plus σου δίνει 50 αποθηκευτικό χώρο, Private Replay Beta, θα το δούμε, αυτό είναι που θα δούμε σήμερα, σου δίνει απόκρυψη του email, προσαρμοσμένη στο μη στο email και υποστήριξη ασφαλείας Video HomeKit για την κάμερα και τα σχετικά. Επίσης, μπορεί να σου δώσει δυνατότητα να έχεις 200 γίγα χώρο, 2 τέρα χώρο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι τιμές στην Ευρώπη είναι για τα 50 GB 1 ευρώ το μήνα, για τα 200 GB είναι 2,99 και για τα 2 TB είναι 9,99. Οι τιμές για iCloud, βασικά γενικότερα για αυτού του είδους την υπηρεσία, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει σε τιμή αυτή τη στιγμή. Πάντα με βάση τη δική μου γνώμη και τη δική μου. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ το iCloud και το χρησιμοποιώ. Τώρα, πάμε να δούμε τι μπορείς όμως να κάνεις με το iCloud Plus. Εφόσον το πληρώνεις, πώς μπορείς εύκολα να το χρησιμοποιήσεις. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα είμαι κατά της πειρατείας και δεν κατεβάζω ταινίες. Είμαι πολύ fan του σινεμά, πηγαίνω κυρίως σινεμά και παιχνίδια αγοράζω και παίζω. Γι' αυτό αγόρασα κιόλας πρόσφατα και ένα PlayStation για να αγοράζω παιχνίδια από την PS, γιατί είναι πραγματικά τα exclusive ό,τι καλύτερο. Παλιότερα όμως είχαμε κάποια site τα οποία μπορούσαμε και κατεβάζαμε πειρατικές ταινίες. Αν εγώ πάω και ανοίξω μία τέτοιου τύπου σελίδα, μία από αυτές είναι το YTS, βλέπετε ότι τέρμα πάνω μου βγάζει την ειδοποίηση της Επιτροπής για τη Επιτροπή Διαδικτυακής Προβολής της Θρηματικής Ιδιοκτησίας, AIDP. Η πρόσβαση στη σελίδα που προσπάθησες να επισκεφτείς έχει διακοπεί με απόφαση αυτής της Επιτροπής. Γιατί παρήχε πρόσβαση παράνομα σε έργα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχεις iPhone και iPad, αυτό το πράγμα δεν σε νοιάζει. Επίσης, αυτό γίνεται και από Mac φυσικά, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Οπότε, εγώ αν πάω πίσω και εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα που μου δίνει το iCloud Plus, θα πάω στις ρυθμίσεις, θα πάω τέρμα πάνω στο όνομά μου, θα πάω εκεί που λέει iCloud και θα πάω εκεί που λέει ιδιωτική μεταγωγή. Και αν το ενεργοποιήσω, γίνομαι νόμιμα παράνομος. Τι εννοώ νόμιμα παράνομος? Εννοώ ότι πλέον η IP σου δεν φαίνεται. Η Apple ξέρει το που βρίσκεσαι, αλλά σου δημιουργεί μια νέα IP η οποία δεν φαίνεται. Είναι μια IP την οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί καμία σελίδα το που βρίσκεσαι. Δεν δουλεύει σαν VPN, αλλά είναι της ίδιας φιλοσοφίας. Οπότε εγώ τώρα, εάν πάω πίσω στην σελίδα και κάνω ανανέωση της σελίδας, βλέπετε ότι αν πατήσω η σελίδα θα ανοίξει κανονικά. Πλέον εγώ μπορώ στο κινητό μου να χρησιμοποιήσω τη σελίδα. Και για να το επιβεβαιώσουμε ότι πραγματικά δουλεύει, θα κλείσω τη σελίδα, θα πάω πίσω, θα κλείσω το Safari και θα πάω και θα απενεργοποιήσω την ιδιωτική μεταγωγή. Απενεργοποίηση της ιδιωτικής μεταγωγής. Και θα πάω πάλι να ανοίξω τη σελίδα. Και βλέπετε ότι πάλι είναι κλειδωμένο. Δεν με αφήνει.
Πλέον, με τη δυνατότητα της ιδιωτικής μεταγωγής, είσαι νόμιμα παράνομος και χωρίς να χρειάζεται να κάνεις οτιδήποτε εσύ. Το κάνει όλο η Apple για σένα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe, καθώς οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Δεν ξεχνάς επίσης Instagram και φυσικά dimitjo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.